να εκφοβήσει την Ελλάδα με απειλές πολέμου και προσλητικές δηλώσεις που δεν αρμόζουν σε χώρες συμμάχους, επιχειρεί καθημερινά ο Τούρκος Πρόεδρος. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere tarihi bir kenara bırakıyorum. En azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum. Η Ελλάδα είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Φυσικά επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει με συνθήκες απειλών και εκβιασμών και προκλήσεων. Στο πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου, το Roots Race παραμένει για ένα μήνα εντός των ορίων της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Το ερευνητικό σκάφος πλέει σε μια απόσταση μεταξύ 30 και 40 ναυτικών μιλίων από το Καστελόριζο, πλησιάζοντας καθημερινά το ελληνικό νησί. Ενώ ο τουρκικός τύπος υποστηρίζει πως θα συνεχίσει τις έρευνες έως τα χωρικά μας ύδατα, 6 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο. Προς Ανατολάς έχουμε την κλιμακούμενη τουρκική εχθρικό, η οποία οφείλω να πω ότι πλέον προσεγγίζει και σημεία παραλογισμού. Οι φραστικές απειλές εναντίον της Ελλάδας είναι συνεχείς. Όλοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι ζητούν διάλογο, αλλά μιλούν με τη γλώσσα του πολέμου. Psikolojik üstünlüğü de kaybettiği için sürekli agresif bir tutum sergiliyorlar. Η Άγκυρα εντείνει τις απειλές, ενώ η Αθήνα επιδιώκει οι κυρώσεις να είναι το μαστίγιο της Ευρώπης για να συνετιστεί η Τουρκία και να αποσύρει τα πλοία της. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι Ευρωπαίοι στην ίδια γραμμή. Η Ευρώπη δείχνει μια διστακτικότητα στο να πάρει κοινές αποφάσεις. Με αυτά τα λόγια, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε την απροθυμία της Γερμανίας και άλλων χωρών, όπως η Ολλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία, να προχωρήσουν σε κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας. La précondition est arrêter avec les actions unilatérales, arrêter avec l'irritation et commencer le dialogue. Ο Ερντογάν, αν και αναγνωρίζει στο ΝΑΤΟ να παρεμβαίνει ως πόντιος πιλάτος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ενοχλείται σφοδρά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει το ίδιο. Μετά τα παράπονά του στη Μέρκελ για τη γαλλική παρουσία με τον Σαρλ Ντεγκόλ στη Μεσόγειο, το γυνάτι του, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt, έφτασε και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στηρίζουν την Ελλάδα για την Κύπρο. Να είσαι αμερόληπτος, να μην ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα ζητήματα. Στην Αθήνα, η αντιπολίτευση διατυπώνει κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε σχέση με το αν συζητάει η Ελλάδα με την Τουρκία, έστω και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Έγινε πλέον έθιμο. Οτιδήποτε σχετικό με ελληνοτουρκικό διάλογο θα το μαθαίνουμε πλέον από την τουρκική πλευρά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η νατοϊκή πρωτοβουλία για συνεννόηση αποφυγής επεισοδίων είναι σε εξέλιξη.